Η Πάτρα έχει το δικό της outlet. 1000 τετραγωνικά μέτρα για να ντυθεί όλη η οικογένεια. Με ρούχα και παπούτσια ποιότητα στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς σε όλα τα είδη. Παιδικά, ανδρικά και γυναικεία ελληνικής κατασκευής και παραγωγής. Παπούτσια από άριστο δέρμα σε τιμές που θα εκπλήξουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Παιδικά παπούτσια ορθοπαιδικά, ανατομικά από 9 ευρώ και 90 λεπτά έως και 24 ευρώ και 90 λεπτά. Το outlet της Πάτρας. Υπογράφει την ποιότητα, δεν παίζει με τη τιμή. Λεωφόρος Παπανδρέου Κυμιαούλη, τέρμα Χυμάρου Παναγίτσα στην περιμετρική έξοδο Βριάς, 200 μέτρα από το Ιντέα. Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ και το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Καρτέρι έξω από τράπεζες και ATM φαίνεται ότι στείνουν σπήρες κακοποιών οι οποίοι περιμένουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα που κάνουν αναλήψεις χρημάτων φοβούμενοι την οικονομική κρίση για να τους ληστέψουν. Το τελευταίο καιρό οι κλοπές και οι ληστείες ατόμων που βγαίνουν από υποκαταστήματα τραπεζών έχουν αυξηθεί. Οι ληστές πλέον δρούν στοχευμένα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί. Να τα δίνουν στα παιδιά τους τα λεφτά. Να τους τα φυλάνε και να περνάνε και καλύτερα τα παιδιά. Οι ηλικιωμένοι τώρα και να τα φυλάνε δεν μπορούν να τα φυλάξουν. Τα παιδιά τους, οι φιλικά τους πρόσωπα που εμπιστεύονται τέλος πάντων. Να πηγαίνουν με τα παιδιά τους και να παίρνουν τα λεφτά. Να ξεδοτήσουν τα παιδιά τους με μια καρτούλα και να πηγαίνουν με τα παιδιά τους να παίρνουν. 50 ευρώ θέλουν, 50 ευρώ, 200 ευρώ. Όλα θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Οι ληστές έχουν καλή πληροφόρηση και χτυπούν κυρίως σπίτια που ξέρουν ότι νωρίτερα οι ιδιοκτήτες τους έχουν κάνει ανάληψη ή ότι κρύβουν λεφτά στο σπίτι τους. Όταν πάει ένας γέρος και δεν βλέπει, ας πούμε. Έτσι να πατήσεις, ας πούμε, ξέρω τον κωδικό και φωνάζεις κάποιον άλλον, εκεί είναι πρόβλημα, ας πούμε, δεν είναι πρόβλημα. Εγώ είμαι 83-84 χρονών. Δεν πάω να πάρω τα λεφτά να τα έχω στην τσέπη εδώ, να τα πάρουν, έτσι. Προσοχή με θα βγάλουν, αν έχει λεφτά η τράπεζα και με πληρώσει πάρω τη σύνταξή μου, θα τα κανονίσω, να πάρω ένα κατοστάρχο στην τσέπη και θα ξαναπάω πάλι, να ξαναπάρω άλλο. Πήγε μια κυρία υποχθές, λέει, που μόλις θα πήρα από την τράπεζα 60.000, δυο κυρίες οι άλλοι βγήκαν να παίξουν, λοιπόν, θα πήραν τα λεφτά, πήραν την τσάντα. Άμα δεν προσέχουν, φυσικά θα τους κλέψουν. Άμα προσέχεις, δεν σε κλέβει κανένας. Να συνοδεύονται από κάποιον νεαρό, κάποιον νέο άνθρωπο. Για το λόγο λοιπόν αυτό, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, δεν πρέπει να αναφέρουν σε κανέναν ότι έχουν κάνει ανάληψη, ενώ αν υπάρχει και εκεί βοηθός, καλό θα είναι να μην γνωρίζει αν έχουν χρήματα και που τα κρύβουν.